Σε φραχνιάζουμε, ρε. Δεν έχω φωνή, ρε. Αχα, φωνάζες. Να σου πω για να το λόγο ρε φωνάζα. Που ξέρετε να φωνάζες συνθήματα, ρε. Να σου πω το λόγο ρε φωνάζα. Να φραχνιάζω. Για έναν και μοναδικό λόγο. Τώρα έφυγε λίγο η φωνή μου. Η φωνή μου χάθηκε σε ένα μοναδικό σημείο μόνο. Την ώρα που εκείνος που σου είπα τα λίφα. Και να σου ξαναπώ και κάνω 100.000 μπιπ θέλεις. Αποφάσισε να λυσιάσει, να κάνει πέναρτη, να δέρει την... Εύκηκα, πάστο! Εύκου, πάστο τη χούιν και παούρις! Ήταν η μόνη φάση που εξέφυγε! Εμείς έκαφτε τον Γιώργο του, τούτο είχα το ατάγνου, καμένα που τον Γιώργο του Ρωμαρίκ φυσικά. Καλά ρε, σε ποιες πράσεις μετά από 11 χρόνια, ρε, μου πας, εκάθομαι, είμαι ήρεμος, ωραίος, χαλαρός. Δε, και λαλό τους. Έλα σου πω, μόνο τούτο είναι τα πω. Εκάθομαι και λαλό τους. Θέλω τόσο πολλά, έκαμε ζέστα. Θέλω τόσο πολλά όνειξη τιμά σου, αλλά... μια φιέστα τώρα να σχολούμε με το... Κουμπάρε, είμαστε μόνα φιλές. Τέλος, έτσι θα κάτσω να σου πω. Όχι, να το πω, ρε, κουμπάρε. Άιστον να μας πει. Πάει πίσω από την πόρτα. Μα κάνε στα παγιά σου. Ήμουν πίσω από την πόρτα, ρε φίλε, εύκολα η φωνή μου. Ρε φίλε, δεν ήξερα πως άντεξα και μπήκαμε στο γήπεδο. Ο Κώστας πολύ αγαπήσαμε τα. Ρε φίλε, ελίσσασα, ελίσσασα, ήρθες ρε. Ρε, κανεί ρε. Μάρτα ούλα και ξέρεις που το έλειωσε το! Την ώρα που τέλειωσε το μάτς, εχάθηκε! 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 Φίλε, λέω σου, σκέφτομαι το και λυσό. Δεν έχεις καμίσης με τον άνθρωπο. Σήμερα δεν είναι το μάτς. Ρε φίλε, δεν έχει... Πιστεύχεις ότι εκαρτέρουν που την ώρα να έρθω να μην τα πω. Φίλε, είναι μισισμένος. Σου τα είπα, θέλω να τα ξαβάλεις με την ίδια σειρά και να προσθέσω κι άλλα. Κλείνουμε. Ρε, 2021. Άνοιξες ένα αστυνομία τώρα σε λίγο και κλείουμε τώρα. Κάτι ρε. Αν τα βάλω τούτα χωρίς μπιπ, μπορεί να είναι κατηγορία για απειλή. Εμείς δεν υιοθετούν. Έστησαν την μάπα και ελίσσασαν να ξεκινήσει ο μάτια να το γυρίσει. Άιστο ρε, το γυρίζει, να λέει ρε. Άιστε τον. Το καλό νου το είπες στο payroll της εταιρείας. Άλλο λεπτό, άλλο λεπτό. Και δεν τον αφήκαν. Ποια με το πω. Ναι ρε, εντός το 2016. Να σε αγγελέ. Τελικό, ρε, η Μαθεστάνια, τελικό να νόρθεις ο Ολυμπιακός. Με βασχολεί. Ναι. Η μόνη μου είναι γενίδα. Δεν πρόθωρο. Πρόθωρο, ρε φίλε. Περίμενε. Επίσης στο top level παιχτών που αντιπάθησα. Για να ερεμήσουμε λίγο. Αρκέψουμε με καφέ, με καφέ, μια καφέινη. Ναι, παραγγείλε μου καφέ. Okay. Παραγγείλε μας έναν καφέ. Ωραία. Εντάξει, βέβαια μας δείτε πρώτη φορά μπορεί να έρθω ένα και φαΐ. Ένα και φαΐ, ένα και σκετό. Ναι. Σκετό. Ναι. Σκετό. Τι μας σκετό. Όχι καφέ. Όπου ήταν η φωνή μου, χάθηκε εκεί, κύριε Γιάννη. Ναι, που επανηγυρίζεις, ναι, μου έκανα. Όχι, επανηγυρίζεις. Ναι, επανηγυρίζεις. Ναι, επανηγυρίζεις. Χαλαρά. Φού ήταν ουλά. Ας σου πω. Ρε, εμείς που το ξέραμε ναι, πριν, ρε φίλε, αφού έλα άλλο, ήμουν ήρεμος. Πριν, εν το πανηγύρισαν. Ναι. Πέ μου πότε ένιωσες ότι η Ομονία να πιέτω πρωταθλή. Ελάλλον το πινάρκι. Ελάλλον το... Ελάλλον το... Πότε ένιωσες ότι... Ενώ πια. Μετά που... Μετά που έδεραμε τον Απόλλωνα το Γενάρη. Γιατί είμαστε τον πίσω σε το μάτς, το γάσι πι, το 2-1. Ωραία. Άμα ανεδέραμε γιν το μάτς, λαλό είναι... Και μας δεν πει το είδαμε το μάτς με τούτο. Και λαλό, ενώ πιάμε, θα μας μπει ομάδα. Εγώ η μέρα που είπα ότι επικιάσαμε το πρωτάθλημα, η στιγμή που το είπα το πράγμα, ήταν το μάτς με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Το 1-0. Όχι, το 1-2. Προηγήθηκε η ΑΕΛ μόλις αρκεψε ο αγωνάς.
προερχόμασταν από το μάτς με την ανόρθωση που δεν ήμασταν σπουδαίοι. Ναι. Δεν ήμασταν σπουδαίοι με τον Ολυμπιακό και κερδίσαμε με τον Κολτουγιάννου. Ναι. Το λοιπόν, μετά το μάτς με την ανόρθωση, που η ανόρθωση γίνει την μέρα για μένα ήταν η πιο καλωστημένη ανόρθωση του πρωταθλήματος. Ναι, και αθέρα πιο κύριο έτσι πρέπει εξή, να το ενιστερά. Το λοιπόν. Και πήγαμε στη Λεμεσό με την ΑΕΛ, με μια περιραίουσα ατμόσφαιρα τέλος πάντων, να μένουν υπέρ μας μετά το, τα δεδομένα. 0-0 ξέναν ένα. 0-0 με την ανόρθωση. Λοιπόν, προηγηθήκαν μας στο 2. Ναι. Οπότε, ωραίο γκολ. Ασκήθηκε πολλά ωραία. Ασκήθηκε πίεση και η Ομόνια έφκαλε σούπερ αντίδραση. Σούπερ αντίδραση. Ναι. Ήταν που τα καλύτερα της ημίχρονα στο φετινό πρωτάθλημα. Την ώρα που ισοφάρισε ο Λοΐζος, είπα τους το γιάνε. Και με το πρωτάθλημα. Εντάξει, επίσης και συν 4. Πες μου. Ήταν επίσης συν 4. Ναι. Ενώ μαθηματικά... Αλλά πότε νιώθεις σίγουρος, πότε ίσως σίγουρος. Εγώ λέω, εγώ νιώθα μες το Γενάρη για τον λόγο μου, αλλά είχαμε δύσκολο πρόγραμμα το Γενάρη. Επέξαμε τους ούλους, θα θυμάσαι μες το Γενάρη, δύο φορές το Απόλλωνα, την ΑΕΛ, την ΑΕΚ. Και για μένα είπα, εν το χάνουμε. Δηλαδή, δεν θωρώ μια ομάδα. Και λάλλου σου, δεν θωρώ ομάδα. Ήταν η πιο... Είχε το σημαντικότερο πράγμα που σου λάλλουν η Ομόνοια. Ήταν κοινική. Κοινικότατη. Και ξέρεις πότε το ξαναπόδειξε, όταν τις έφευγε από Απόλλωνα. Τρώμε οι παραπάνω ομάδες τσάμε που χάνουν έναν παιχνίδι που φτάνει σε ο άλλος στον πόντο, 9 στις 10 ομάδες κλατάρουν τσάμε. Ναι. Η Ομόνοια είναι να πω κάτι. Έκανε 4 νίκες. Έκανε 4 νίκες. Ας έχεις πρέπει να ρίξω ότι πέφτει. Το πιο χαρακτηριστικό. Κινησμός. Η φάτσα των παιχτών μας δεν άλλασε. Τίποτε. Έτρωμε τέρμα δεν άλλασε. Ήδη. Ίδια. Τσάμε. Στοχοπροσύλωση. Στόχο. Τσάμε. Υπήρχαν κομβικά σημεία στο πρωτάθλημα. Το πρώτο κομβικό σημείο ήταν... Ήταν η τελευταία ήττα της Τσιγιάς. Ναι. Η αντίδραση σου μετά είναι η αντίδραση. Ήττα ισοπαλία. Ήταν εκείνη η εβδομάδα του παιχνιδιού από ΕΛ και ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι. Ναι, και ήταν... Που υπήρχε και μια ιστορία, ξιάστε τον ΠΑΟΚ, πιένετε να δέρετε εδώ από ΕΛ και την Ευρώπη, ξιάστε την, και ό,τι θέλετε κάνετε και ξέρω εγώ και εμείς θέλουμε νίκη, πας το από ΕΛ, εδέραμε τον ΠΑΟΚ και εδέραμε και το από ΕΛ 3-0. Γι' αυτό που οι μεγάλες ομάδες, ρε φίλε, δεν επιλέγουν παιχνίδια. Και να μου πείτε την άποψή σας για το κατά πόσο, δεν θεωρώ ότι επέλεξαν, αλλά μερικές φορές προπονητικά μπορεί κάποιος να παίζει, ξέρεις, λίγο μπόκερ. Ο Μπέρκ επέλεξε να θυσιάσει το κύπελλο για πρωτάθλημα, όπως έκανε και ο Κλοπ προπέρσι. Όχι. Επίστευκε ότι ήταν περάσει. Στο 80 είχε περάσει. Ακριβώς. Στο 80 ήταν προκριμένος. Έγινε και μια ζαοκελέ για μένα που τον μαγρύνε. Μα περίμενε ρε. Δεν της ήρθες είναι της Ομόνοιας. Τι είναι το παιχνίδι. Ήταν όλοι παίχτες οι οποίοι διαιτηρέζαν βασικοί. Που μας έκαναν το 1-0 ήταν οι βασικοί μέσα. Ναι. Και την ώρα. Και καμιά αλλαγή σε βάλε λεπτά. Αλλά έτυχε να εσφάμε ρε φίλε. Ρε φίλε. Το απόλυτο έπαιξε τον τελικό του την ημέρα. Ναι. Θεωρώ ότι έφτασε... Το πίκ του. Ναι. Ναι. Υπήρχε μια ιστορία που πολλοί λέουν ότι στην εκπομπή νομίζαν ότι προσπαθούσα να πειράξω τους αποελίστες μέσα από εκείνα που έλεγα. Να σου πω και για την εκπομπή. Γιατί είχα... Να πω για τούτο. Είχα τοποθετηθεί γύρω στον Οκτώβρη και είπα ότι τα ΑΠΟΕΛ έθεπα για Ευρώπη. Μάλιστα στην εκπομπή τότε ήταν, ήταν παρόν ο Ανδρέας ο Δημητρίου και λέει μου ρε φκήκε εσύ μου το δάμε και τα ΑΠΟΕΛ έθεπα για Ευρώπη και να ανοίξουμε τώρα και το λοιπόν. Ένε χρειάζεται ξέρω εγώ να πούμε εντούν την κουβέντα. Και εγώ είπα ότι είναι καθαρά ποδοσφαιρική κρίση. Δεν είναι... Προσπαθώ να τους πειράξω, να τους τρολάρω, ούτε να τους δημιουργήσω ψυχολογικά. Καθαρά ποδοσφαιρική κρίση. Τότε και το διάστημα ελάλλου σου, γιατί έχουν το ΑΠΟΕΛ πρώτο δεύτερο φαβορή για πρόθυμα ελάλλου σου στα στοιχηματικά. Με ποιον κριτήριο ήταν το ΑΠΟΕΛ δεύτερο φαβορή ελάλλου σου. Επειδή είναι ΑΠΟΕΛ. Όχι. Εγώ ερώτησα. Τι εννοείς επειδή είναι ΑΠΟΕΛ ρε, αγωνιστικά είναι θωρούσα, είναι τα που έπαιζαν, είναι τα λοσίτα. Καλά, τούτο μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ένα ας πούμε παρόμοιο ΑΠΟΕΛ στα μέσα της χρονιάς και σου πολλά προαθλήματα. Τι παρόμοιο ρε, μα ήταν παρόμοιο τον ΑΠΟΕΛ που έπρεπε φέτη. Στα μέσα της χρονιάς. Να σου πω για το στοίχημα. Άγκο, ποιο είναι ο μόνοι εννοώ. Ξέρεις κανέναν που έγινε και πλούσιος που το κουμάρι. Ξέρετε κανέναν που κέρδισε. Αν το αξίζει τώρα, ξέρετε ότι έχω τους τρίτους φαβορία του χρόνου. Περί να σου εξηγήσω. Τρίτο φαβορί του από αφού ερώτησα ερώτησα ανθρώπους που μέσα στις εταιρείες να μου εξηγήσουν την ιστορία. Data analyst. Λοιπόν,
Πέρσι εδιούσαν την Ομόνια πριν να, να λήξει το πρωτάθλημα, να δικαιώσει το πρωτάθλημα. Τέταρτον πέπτο φαβορή. Και έδιαν η Ομόνια 12 στον, 13 στον. Κουπίλα. Έχω ένα φίλο ο οποίος στέλεχος. Και λέω του εγώ, ρε, να συρουνίσω πάνω η Ομόνια. Να στα πια, πιάν και μπίουν λεφτά και θα στα πια, να σκάμουν άνω που κάτω. Άλλη μου φίλε μου, είναι και κάνουμε. Αντί να πάμε να δούμε 100.000 να κάνουμε διαφήμιση, προτιμήσαμε να δούμε την Ομόνια ψηλή τιμή, να έρθουν οι Ομονιάτες να κάνουν λοαρκασμούς, να παίξουν την Ομόνια και να κερδίσουν. Μετά να συνεχίσουν να παίζουν κουμάρι και να μας τα φέρουν πίσω. Ξέρεις καν που κέρδισε από το κουμάρι. Ποιος κέρδισε από το κουμάρι. Η ερώτηση είναι, ξέρεις καν νικητή που κέρδισε από το κουμάρι να ξανακερδίσει. Ωραία φίλε, για να κερδίσει το κουμάρι πρέπει να παίξει, να κερδίσει και να μην ξαπαίξει. Και αφήσεις. Να αφήσεις. Ένα έχει κανένα. Είναι σαν να πάει στο Βέκας, να αμπήξεις, να πιάσεις και αφήσεις να πάει. Ναι. Όπως είχαμε αμενιστεί, πού μου πιάνε, παρνίθα. Καλά ρε μιας για 50 ευρώ. Έχω ιστορία μας τούτο. 50 ευρώ. Έχω ιστορία. Με την Ομόνια ταξίδι στη Λευκορωσία, το δεκίνο που λανούν ότι πιάμε 3.000 και στην Κερκίδα 5. Ναι. Λοιπόν. Πέσα χωρισμίου τα πούμε. Ωραία. Πιάμε την νύχτα, κερδίσαμε τον αγώνα και πιάμε την νύχτα στο ξενοδοχείο. Εγώ μαζί με δυο τρεις φίλους και δυο τρεις παίχτες. Ονόματα δεν λέμε. Το λοιπόν, ονόματα δεν λέμε. Λοιπόν, να παίξουμε καζίνο. Κοπελούθηκια όλοι μας. Το λοιπόν, και είπαμε, ξέρω εγώ, να παίξουμε ουλί που 30 λίρες ο καθένα και αν τα χάσουμε φεύγουν. Πολλά λεφτά για Λευκορωσία. Το λοιπόν, ναι. Με το που πήγαμε, επειράζαμε τον άλλον τον παίχτη που ήταν μαζί μας και είπαμε του, θα τα κάτσουμε τα λεφτά μας, πας στον αριθμό σου. Μόλις επήγαμε. Ρουλέτα. Ρουλέτα. Εκάτσαμε τα. Εγεμόσαν μας κάτι κάσες, κάσες. Γεμάτες. Έναν μπέτ. Έναν αριθμό. Ναι. Επί πόσα, επί 49. Επί 30 κάτι. Εγκέρτησα και εγώ μια φορά έτσι τον αριθμό και του είχα βάλει 5 δολάρια και πια καμιά 200. Άκου τώρα την πλάκα. Γεμόσαν μας κάσες με λεφτά. Λευκορώσικα, ρούβια. Ρούβια. Δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε από πότε. Δε, δεν ξέρω πόσους. Δεν μπορείς να κάνεις δολάριο. Όχι. Και άστα, εντάξει, μιλώ ότι μετά από τρεις ώρες εφεύκαμε να έρθουμε στην Κύπρο. Και ούτε τα μέσα δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε και να τα αλλάξουμε. Πιάμε τηλέφωνα, ιστορίες, κακά είναι και τίποτε. Και Κυπρέ έξω εξαφτιγάζει. Το. Ό,τι θέλετε φάτε τα μέσα. Ταΐσαμε κόσμο, δώκαμε κόσμο. Όποιον εθωρούσαμε μπροστά μας. Τι μάμου, στείλ το παιδί πάνω για... Λοιπόν, μιλούσαμε για την... για τα κομβικά σημεία... Ο μάλλον πήγαμε στο ΑΠΟΕΛ και στο έναν που λαλούσαμε τότε που κάποιοι νομίζαν ότι λαλούσαμε το γιατί. Εγώ νομίζα. Όχι. Εγώ ήταν καθαρά ποδοσφαιρικός. Εσύ δεν το παρακολούθασαι. Εγώ λαλούσε θόρου το ΑΠΟΕΛ. Εγώ λαλούς. Οκτώβριν είπα θα πάει η Ευρώπη. Νιόβριν είπα θα μπει εξάδα. Και το Γενάρη είπα τους φίλους μου, εν το είπα δημοσιά, ότι θα κινδυνεύσει σοβαρά να πάει διαβάθμιση. Και αν δεν ήταν το μάτς εκείνο με τον Ολυμπιακό που κέρδισαν 3-2 στο Μακάριο, ναι. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ θα είχε κινδυνεύσει. Δεν ήταν καλή ομάδα. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί στην Ομόνια τη χρονιά με την ιστορία με τον Ζόχο και την έσταση που η Ομόνια τελικά μπήκαν εξάδα. Μπήκαν εξάδα που σπόνταν την χρονιά. Τελικά ήρθαμε πέμπτη και ήρθαν η Σαλαμίνα. Η τελευταία χρονιά, το 18 που ήρθαν. Ήρθαν η Σαλαμίνα εχθή, ναι. Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε να μην είσαι το τελευταίο πράσινο να τα πούμε τρία χρόνια. Αν γίνει η Ομόνια μην είσαι εκτός εξάδας, θα κινδυνεύσει η Ρινά σημεία ομάδα. Ήταν καλή ομάδα. Γι' αυτό και οι σοβαροί αποελίστες φέτος, για εκείνοι που καταλαβαίναν τι γίνεται και βλέπαν τι γίνεται, η μεγάλη τους έννοια ήταν να μην διαβαθμίσει. Σε θέλεις να πάει. Ποιος. Τα πουέ. Αγωνιστικά. Εντάξει, αγωνιστικά. Τα πουέ κάτι διαβαθμίσει. Να πάει στο καλό. Να πάει, ναι, γιατί να πάει. Ερώτηση. Αλλά ξανάρτη. Αλλά ξανάρτη, ρε φίλε. Εγώ είμαι ο καλαμάκι και στο λαθιό. Επόμενο, για να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα που είσαι προαθλητής και έχει δύο χρόνια που ωραία. Βασικά είσαι σε πορεία προαθλητισμού, mm-hmm. είσαι ομίλους, δηλαδή mm-hmm. παράτα που περιμένει η ομονία κάποια πολλά mm-hmm. χρόνια έκαμε τα. Mm-hmm. Έχεις ακόμα γίνον το αγωνιστικό... Επεράσαν μου πράγματα. Ναι. Εντάξει. Εγώ να σου πω ότι είμαι από εκείνους που δεν δέχτηκαν bullying. Γιατί δεν επέτρεψα ποτέ να δεχτώ που τούτους bullying. Εντάξει. Εντάξει, το λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Ξέρω ότι εμένα θα με πειράξω. Τούτο έκαμαν του πολλά. Τούτο έκαμαν του γιατί πιάνει τον.
Πολλά. Εμένα να πάνε να μου κάνουν, άρτη να σε απολύσταν να με εγώ γεννήθηκα το 76. Αν γεννήθηκε και ως το 76, θα βάλουμε κάτω. Ότι, ξέρω εγώ, ζήσαμε και εμείς τις στιγμές μας που ήμασταν μωρά, πιάμε και εμείς πρωταθλήματα που ήμασταν μωρά. Έκαμαν παραπάνω. Έκαμαν παραπάνω, ναι. Το λοιπόν, εγώ για τα μωρά μας που θέλα. Ναι. Για τη γενιά τούτη να ζήσει πράγματα. Για τα μωρά μου. Εμιάλα τα μωρά. Το λοιπόν. Τα μωρά μου εμιάλα, αλλά δεν ζήσαν ιδιαίτερα πράγματα με την Ομόνη. Ναι, έτσι 15 χρόνια, 10 χρόνια. Δεν ζήσαν ιδιαίτερα πράγματα με την Ομόνη. Τίποτα. Ρε, 10 χρόνια ούτε η κύπελλο είναι έπιανε η Ομόνη, ναι. Ξέπιανε. Ρε, ο γιος μου είναι 20 χρονών. Μέχρι χτες ήταν το τελευταίο κοπελούι που μπήκε μέσα στο λεωφορείο παιχτών της Ομόνης να έρθουν να πανηγυρίσουν που το τελικό του 12, ας πούμε. Ήταν 11. Θυμούμαι το 93 που έπιανε πρωταθλήμα η Ομόνη από Απόλλωνα. Και λαλούσα στην πέτρινα χρόνια. Φίλε, θυμάσαι το σύστημα να μπουν τότε. Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει και αυτή η τρέλα μας έχει ξαναφτιάσει με την Ομόνια του 93. Κάτι έτσι. Έξιασα του. Θυμούμαι το πάνω. Θέλουμε αίμα στις φανέλες. Γλυκό νερό στην κόλαση θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε. Κάτσι μίχες, ναι. Πήρε μου ο παππούς μου και το μάτς. Είδες το που τον λόγο. Ο Ρίκ που το δείχνει νομίζω. Ρίκ, Κοσάρης, Σάββας Κοσάρης στην περιγραφή. Πόσο χρόνο, 10 μας του, 10 χρόνο. 10 χρόνο, είμαστε μεγάλοι ρε. Εμένα πήρε μου ο παππούς μου και... Μη πήρασε γιατί πρώτα πέρατε. Λαοθάλασσα. Τι είναι το μάτσο μπορεί να έχει 25. Εγώ παίζα στη δεύτερη ομάδα. Έχω εικόνες έντονες που είναι το μάτσο γιατί τότε παίζα στη δεύτερη ομάδα. Δηλαδή δεγιώσαμε εμείς και ετοιμάζονταν οι πρώτες ομάδες να μπουν μέσα. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ήταν ότι όταν πηγαίναμε εμείς να μπούμε στα ποδητήρια έφτιαναν οι πρώτες ομάδες και ήταν οι παίχτες του Απόλλωνα. Το ύφος τους. Δηλαδή, εθώρες τους ότι... Εφοούνταν. Εξέραν τι να κάνουν. Έντονα εκείνο που θυμούμαι εγώ ήταν ότι ήρθαν οι Πορτοκαλί και υποστηρίξαν μας. Ναι, ναι, ναι. Στην Κερκίδα. Ναι, ναι, ναι. Οι οπαδοί του Αποέλ Πορτοκαλί ήταν στην Κερκίδα και υποστήριζαν Ομόνια. Υπήρχε και άλλο πράγμα. Επίσημα, όχι οι αποελιστές. Τότε είχε πάει... Επίσημα οι Πορτοκαλί. Ποιος ήταν ο λόγος για την Ευρώπη. Τότε πήραν η κόντρα των οργανωμένων. Πήραν τοπικιστικό χαρακτήρα. Άκου τι έγινε. Γιατί αν θέλουμε να τα λέμε πρέπει να τα λέμε όλα. Ήταν τοπικιστικός ο χαρακτήρας. Επίσης, θυμάστε το παιχνίδι που μέχρι να φτάσουμε για μην είχαμε δύο κολλητές ήρθες με τη Σαλαμίνα. Σαλαμίνα και πεζοπορικό. Πέμω μάτσο με τη Σαλαμίνα. 4-2 πεζοπορικό. Πέμω να μου θέλει να μάθεις. 4-2 πεζοπορικό, θυμάστε το αποτέλεσμα με τη Σαλαμίνα. 3-2 ρε, βάλαμε τέρμα στο τέλος. Ήταν 3-1 και βάλαμε τέρμα στο τέλος. Βάλαμε σου πάνε πίσω Ανδρέου. Φιλοανορθωσιάρης. Στο αμοχός του σπουδά. Στο άμοχος τους. Στο άμοχος τους. Εγώ θα ξεχάσω και την ημέρα. Στο άμοχος τους που τα πάμπης Αντρέου με φάουλ. Ναι. Εντάξει, εγώ ρίχνω στους Σαλαμινές. Εγώ θα ξεχάσω και την ημέρα εν τα δάκρυα του άντρου του Χαρίτου. Ήταν ένα πληρωματικός ο άντρος. Δεν θυμούμαι να είμαι με τη Σαλαμιά εγώ. Γιατί τον πεζοπορικό με τη Σαλαμιά δεν το θυμούμαι, δεν ξέρω γιατί. Πεζοπορικό είμαι στα ούλα. Πεζοπορικό θυμούμαι το πολλά. Εν τότε παιχνίδια που λανώ ότι η Διάμαση Σαλαμίνα το ξέρεις το, ναι. Κάτσε κάμε τα στατιστικά. Εσύ παραπάνω τα κοντραμπάτα. Εγώ έχω θέματα. Εμείς έχουμε, φίλε μου. Πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι η Σαλαμίνα, ενώνουμε πολλά παραπάνω από ότι με χωρίζουν, γιατί ο γνωστός εγώ είμαι κομματικός. Α, είναι σημαντικό. Με το ξιάνω. Ωραία. Εμείς επειδή μόνο ποδοσφαιρικά, θα ξιάσω τα κοντραμπάτα, εντάξει με στο αγωνιστικό πλαίσιο εννοείται, που υπήρξε ημιτελικός κυπέλλου. Θυμίζεις με το παιχνίδι. Αποέλ Σαλαμίνα. Στο Μακάρι. Το κύπελλο πιάνε το Αποέλ και είναι χρόνια. Αποέλ Σαλαμίνα στο Μακάρι. Και αν το Αποέλ πας στον Απόλλωνα νομίζω. 4-2 στο Γασιζή. 2-1. 2 νομίζω. Λοιπόν, και πιάνε η Ομόνια, δεν υποστηρίξαν το Αποέλ. Ναι, ναι. Ο Κλήμης ο Αλεξάνδρος νομίζω που τα βάλε. Ο Κλήμης. Ο... Ο Σέτερ Ρωταβλάνσκι, πρέος, Αλέξης Αλεξάνδρου. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης με την ΑΕΚ Λάρνακας. Τελικός του Τσιρίου.
Είμαι Αφρόδιτα, δεν μου είσαι μίξη. Λοιπόν, έτσι έγινε το έτσι. Και όπως είπαμε, 4 χρόνια ήταν πολλά. Μετά... Και μετά έκαμε ένα άλλο 8. Μετά το επόμενο ήταν του Ράουφμαν. 3-10 μετά. Που το 3 μετά ήταν το 93, το 2001. Έναν 3. Και μετά έκαμε ακόμα... Και αμέ αδικήθηκε η ομάδα του Μιχαηλίδη και την περίοδο που μπορούσε να πιάσει... Εκλέψαν. Έναν που ατέσσερα με την αόρθια. Εκλέψαν τον. Έχασαν το στα τέρματα. Επέθηκε ο αντιπρόεδρος της Ομόνιας, μπορώ να απαντήσω. Με απαντάς. Ρε ξίασε πρέπει να έρθω κάπου. Μίλησα με τον άλλο. Γρίφη. Όχι, όχι. Ο άλλος. Όχι, όχι, όχι. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομόνιας? Πώς είναι μόνο αντιπρόεδρος της Ομόνιας? Του σωματείου. Α, του σωματείου. Α, του σωματείου. Είναι και αντιπρόεδρο. Ελά λέμε σε εταιρεία Ομόνια για να ξέρουμε. Γι' αυτό μπορεί να ρωτώ. Ξέρετε, με ότι είμαι εκείνος, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις λέξεις. Έτσι πρέπει να έχω. Υπάρχει η εταιρεία Ομόνια Ποδοσφαιρών, η οποία είναι πρωταθλήτρια. Υπάρχει και το σωματείο Ομόνια που επίσης είναι πολύ πρωταθλήτρια. Εκτός το φούτσαλ, επήρε, επήρε κύπελλο στο φούτσαλ, επήρε double στην πετόσφαιρα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε πάρει το κύπελλο. Πράσου πω ότι πια μένει και στο PlayStation, κύριε. Στο PlayStation. Καλό, έδωρα με το και στο PlayStation. Στο αποελίστες. Και καλό. 10 χρόνια πολλά, θέλω να πάμε πίσω. 10 χρόνια ρε φίλε. Δεν 10 χρόνια. Πια με το πες. Εντάξει, οκ. 10 χρόνια πολλά. Έτσι, έλα σου, πιστεύω όταν που σου λαλώ. Τώρα να κάνουμε το τρίο στην έχουμε. Ναι, ναι. Εγώ λαλώ, φίλε, λαλώ τους το. Ξέρεις κάτι που το λαλώ σε παρέσμα που ελίστες. Ενοχλά τους το πράγμα. Ρε φίλε, ποιος έπιανε το πρωτάθλημα πέρσι? Ποιος έπιανε Champions League? Και είναι η ομάδα που αδικήθηκε? Όχι, είναι για να πειράξω. Ρε φίλε, αδικήθηκα, κατάφορα πέρσι παραπάνω από οποιοδήποτε. Θέλω να θυμηθείς την εικόνα των ομάδων πέρσι όταν διακοπήκε το πρωτάθλημα. Πέρσι είχα δει ότι ήταν πιο εύκολο. Ήταν ένα τρένο η Ομονία. Επειδή με στείλε μεσό και κάτσαν τους τρία και ήταν άρτιο από όλα να παίξει μέσα στη χώρα με την Ομονία. Εντάξει, με 20.000 κόσμο. Η ανόρθωση μία εβδομάδα προηγουμένως είχε φάει 5 που την Άχνα, εντάξει, και 3 που είναι ΑΕΚ. Και λαλείς μου ήταν να χάσει το πρωτάθλημα μια πέρσι. Ούτε κατά διάνοια. Και να σου πω και το άλλο. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη θέση της Ομόνιας πέρσι, θα γίνεται ένα απονομή. Το πρωτάθλημα διακόπτεται και ανακηρύσσεται. Ναι, στο Βέλγιο. Μιλώσω για την Κύπρο τώρα. Εάν ήταν πρώτος στην Κύπρο πέρσι, οποιοδήποτε άλλος εκτός της Ομόνιας, εν ήταν να δω το πρωτάθλημα, εκείνος που λαλείς ήταν να το δω, είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Είτε το Αποέλ ήταν πρώτο, είτε η Ανόρθωση, είτε ο Απόλλωνας, είτε η ΑΕΛ. Όποιοσδήποτε ήταν πρώτος πέρσι, θα του έδιναν και το πρωτάθλημα. Επειδή ήταν η Ομόνια, δεν της το έδωσαν. Είναι η, είναι η μεγαλύτερη αδικία που έγινε για τις βάρος της Ομόνιας. Οπότε ναι, είναι back to back. Να σου το πω άλλο. Είναι. Η Ομόνια τώρα έχει μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσει ένα σερί και να σε κάνει να ξεχάσεις ότι... Εντάξει ρε φίλε, εγώ θέλω να το πω τούτο, να σου πει γιατί θέλω να το πω, γιατί έχω κακή μπύρα. Η εκπομπή είναι ο Κώστας και καλεσμένη, αν μένε κατάλαβες. Να το πω τούτο και άλλο σύν. Εγώ στήν, και άλλο σύν. Ποτέ να είναι ο Γιάννος, ο Κωστής, ο Φιλίδας. Ο Κωστής. Αλλά σου πω ότι επιτυχες τον πολλά. Πρώτα, ένα όμορφο παιδί. Πουλά. Έχει γνώσεις. Έχει καταλάβει μου από. Εσύ κοιμετζείς. Εμπελός. Το λοιπόν. Αν μπορεί να απολυθεί η δουλειά του. Είναι για τον το είδος το podcast. Πρέπει να σου πω ότι είναι. Εντάξει. Εννέν καφέ. Εννέν καφέ τζεις όμως. Όχι. Όχι. Οπότε μιλούμε για θέματα εκτός ποδοσφαιρού. Εν και λαλούμε. Επειδή κάποτε λαλούμε. Στυλ κουβέντες του καφέ. Όχι φίλε μου. Είναι κουβέντες του καφέ. Πιένε τον καφέ να δεις τον μίλο. Ο Πρασβολή θωρώ τα σχεδόν όλα τα. Εγώ στις ήταν. Εμένα αρέσκουμε τα podcast. Θωρώ και τον podcast του Βάσου με τον Μάριο. Αρέσκουμε. Το λοιπόν καλή. Ο Μάριος καταλάβει και μου απά. Και δεν άλλο καταλάβει μου απά επειδή είναι η Ομόνια φαβορή. Εκκρεμεί το podcast με τον Βάσο. Είχαμε μόνο μια νέα καφκά στο Facebook πριν 10 χρόνια. Σιγά. Λοιπόν, κάμες πολλούς καφκά. Φίλε, κανένα πρόβλημα, δεν κρατώ εγώ έτσι θέματα, ούτε έχω... Εγώ είμαι όσοι ώρα... Η καφκά στο Facebook είναι πραγματική. Όχι ρε φίλε. Ψεύτικη. Στο Facebook είναι πολλά πράγματα, δεν είναι πραγματική. Στο Facebook είναι πολλά πράγματα. Και αγάπες και φιλίες. Φίλε, είδες κανέναν να βάλει
ο Χρήστης Κώστας Ανδρονίκου σήμερα νιώθει άσχημα γιατί πατσάρκασε τον γυναίκα του. Πώς να το δεις τούτο, ή ξέρω εγώ, ο Χρήστης Μαρία Ανδρέου νιώθει ότι έμπορα πατήσει χαμέ γιατί έκαμε την άχρηστη ο άντρας της. Ή ο άντρας της εφάνταστο το κουμάρι, σε τσέγγραουν να αγοράσουν γάλα. Μάλλον. Ο Χρήστης Κώστας Βασιλείου νιώθει υπέροχα στην περιοχή Πρωταράς. Είναι η προβολή της ζωής που ρε φίλε. Ναι, ένα απενεργοποιημένα έμεναν by the way. Πάλε ρε. Εδώ και μήνες. Τι εννοείς. Για έκαμε στο... Ακόμα δεις, ενεργοποίησα την ημέρα που το πιάμε που είναι ΑΕΚ για να κάνω ένα post και την επόμενη απενεργοποίησα. Να σου πω κάτι, αλλιώς το post. Επίσης μπορείς να με 10 χρόνια και να περιπέξει τους άλλους. Κι όνα περιπέξει. Ακουαδείς, να σου πω γιατί το έκαμα, γιατί περίμενα το. Γιατί ρε, όχι, να σου πω τον λόγο. Ρε φίλε, τέσσερις μήνες, έκαμα μας... Δεν πέσαν τους Λεμεσάνους. Ρε, έκαμα μας τα τέσσερις μήνες... Όχι τους αμοελίστες, τους Λεμεσάνους. Ρε φίλε, μη σου πω εκδίκουν, να πρέπει να ξέρω ένα το. Ρε φίλε, έκαμα μας τα κοχώνες... Είδα βαρύνει το. Κάθε... Είναι ένα δι. Να ξεκατάλαβες την πέρα σου. Εχθές στον εορταστικό το πρόγραμμα που κάναμε, το λοιπόν, ανοίξα μια κουβέντα, είπα τους ότι αξιόλοι θέλαν να κάνουμε καφριλίκια όμως της Ομονίας, είπα τους ότι θα κάνουμε καφριλίκια. Θα κάνουμε καφριλίκια. Είμαστε προαθλητές, δεν έχει έτσι πράγματα. Έχεις την ανάγκη να κάνεις. Όχι. Έχεις την ανάγκη να πάρεις πίσω το εμάς σου. Όχι. Εσύ. Όχι. Τι είναι τα πράγματα. Θέλεις να πάρεις το εμάς σου πίσω. Αφήσουμε να δικαιώσουμε κουβέντα. Και ήρθαν για μένα κολλήγες, καούνιες, ξέρω εγώ τούτοι, πελάναν την ατμόσφαιρα για μένα. Και κάτι ανοίξαμε θέμα για το που πανηγυρίσαν οι Ομονιάδες, ξέρω εγώ. Και είπα τους εγώ, καλά ρε, πανηγυρίσαν οι άλλοι στη Λεμεσόν χωρίς να πιάνε το πρωτάθλημα. Πανηγυρίσαν σε μήνες. Μιάνω ένας, μιάνω άλλος. Ναι, ναι. Και μετά είπα τη φράση, πανηγυρίσαν και 89 στον Αρχάγγελο, που ήταν να πάνε να παίξουν κύπελ. Έφυγε μου, αλλά είναι 89. Είναι η πραγματικότητα ρε φίλε. Α, εν και πάμε τους. Εντάξει, είναι τούτα που λαλείτε στις άλλες χώρες, εν και τίποτε. Εντάξει, ναι ρε φίλε. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον τρόπο. Ναι ρε φίλε, αφού είναι ένα δηλαδή. Δηλαδή, εν ποδόσφαιρο. Το χρόνο πέραν πρώτη. Αν δεν έχει και λίγο πείραγμα, αν δεν έχει και λίγο, ξέρω εγώ, απλά να φτάνουμε στα άκρα. Να μενωθούμε κόσμο να σκοτωθεί, να αντιληφθούν όλοι ότι τούν το πράγμα... Σου καλύκια δηλαδή. Ναι ρε φίλε, όχι έτσι. Ρε φίλε, τώρα επειδή έβαλα ερώτησα μες στο Facebook, ας πούμε, πότε είναι η φιέστα στον ένα αέριο, αφού κάθε εβδομάδα είμαστε λαλούσα, κάθε μέρα. Τσίνον είναι προσωπικό ρε. Εγώ, ας πούμε, τη ώρα μου πιάνει κάποιος ο καλύτερος στο πράθλημα, ένα ασχολείται με τον άλλο. Ναι ρε φίλε. Του δεν είμαι κι άλλα, καταλάβωσε. Εγώ δεν ένιωθα την ανάγκη. Σε τρία χρόνια μπορεί εγώ, να μην θέλεις να κάνεις. Εγώ, όσον ήμασταν τζαμί και ξέρω εγώ, παλεύκαμε το, ναι. Μετά όταν πιάσαμε το πρωταθλήμα και ξέρω εγώ, δεν ένιωθα την ανάγκη. Εγώ είστε ακόμα και εγώ που είμαι αποστασιοποιημένος, όχι για λόγους πολιτικούς, λόγος ζωής, προτεραιότητας στη ζωή μου, ένιωθα μια ανακούφιση. Mm-hmm. Όχι χαρά, ανακούφιση. Δεν το χάρηκε στο πρώτο θέμα που πιάνει. Πέμας για το back-to-back που σε διέκοψα πριν. Να σου πω, να σου πω. Φίλε, ένιωσα χαρά για όλους τους Ομονιάδες. Προσωπική χαρά, όχι, λόγω άλλαξε η ζωή μου πλέον. Εντάξει, σεβαστό. Ενώ δεν έχει να κάνει με politics, έχει να κάνει με προτεραιότητες που έχω στη ζωή μου. Του το νιώθεις, του το θέλεις. Και απολαμβάνω το παραπάνω. Εγώ θα κάτσω να σου πω. Να σου πω ρε. Εγώ αποδέχτηκα τις αποφάσεις όλων και σεβαστήκα τις αποφάσεις. Δεν είναι αποφάση αποστασιοποίησης λόγω των γεγονότων. Είναι αποφάση προσωπική. Επειδή να σου πω ένα πράγμα. Ρε ξέρεις πόσο δεν περνώ καλά άμα θέλω από μαζί του. Εμίγεται. Είναι άρρωστος. Ούτε πάρα του μιλήσω ρε να κάνει αλλαγή. Εγώ όμως σύστο με να κάνει έτσι. Εν και μπορώ εγώ το πράγμα. Εγώ επειδή έτσι είσαι στο κήπεδο. Εν μπορώ κάτω σαν το ημάπα. Ξέρεις να μπω πάθα εγώ. Που του χρόνου κερκίδαν. Εγώ δεν μπορώ με τηλεόραση. Θέλω κερκίδα. Εσύ στο κήπεδο εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα. Πάντα μου ήρεμος στο κήπεδο. Ναι, είμαι ιδιαίτερα. Την τηλεόραση που μου. Φέτος άκου έναν που έπαθα. Επειδή ήμουν μόνος μου. Ακούαμε. Να πάμε και για μέ. Να πάμε και για μέ γιατί εμπέφτεψα και για πολλά πονέκαμε. Στο μάτς με η Νάκη σου που σε φωνάξε και τέλειωσε. Το λίγο. Κάποιος σε φάξαν πιερκέ και τέλειωσε. Όχι, μόνο την κασέτσα ανεβάλετε. Εφορούσαν το πάστο. Περίμενε. Κάποιος σε φωνάξε και τέλειωσε. Όχι, ενώ... Να σου πω στο... Αφήσ' να σου τα πω. Λοιπόν. Έλεγα σου ότι ένιωθα ότι ήμουν μόνος μου και ότι πρέπει να κάνω κάτι, να φωνάζω, να βοηθώ, να αντικαταστήσω το... Ήταν λοξίσον μες στο γήπεδο εν τω μεταξύ. Δημοσιογραφικά ρε. Δημοσιογραφικά που πιένες. Επιένα σαν... Ενώ όχι ως κάτι της Ομόνιας. Όχι, δεν μπήκα ποτέ. Αν ο τελεία, να μου κάνεις μια χάρη, του χρόνου πάρτε μια ζωντανή μετάδοση. Πού ρε.
Που κάνετε στο Μονιάνιος. Δεν κάνουμε ρε, φέτος δεν έκαναμε. Φέτος έκαναμε μόνο, εγώ και δουλεύω στο Μονιάνιος ρε φίλε. Δεν έχω σχέση με το Μονιάνιος. Εν έκαμε στις live τις ρε. Πέρσι. Επήρε με ο Ανδρονίκου πέρσι και έκαναμε το πρωτάθλημα. Φέτος έκαναμε μόνο την Ευρώπη. Εντάξει. Και το τελευταίο μας του πρωταθλήματος. Με τον Απόλλωνα χτες. Λοιπόν. Έκαμε το που το Μονιάνιος. Ναι. Έλα λες ναι ρε ο Μονιά, ναι. Δεν μου λες. Εν τσάκω. Λοιπόν. Ο Ανδρονίκου δούλευκε μπου σπίτι. Εντάξει, και εγώ επήγαινα σαν Ομόνια News στο γήπεδο, σαν δημοσιογράφος. Εντάξει, λοιπόν, δηλαδή ουδέποτε μπήκα στην λίστα των 20 okay, ναι. της Ομόνιας. Διότι ακόμα και από τούτο, ξέρεις, δεν τα πάει ο Κωστής. Επειδή είναι όμορφο, δεν τα πάει ο Κωστής. Δεν είμαι ρε στη λίστα της Ομόνιας. Έτσι νομίζει ο κόσμος. Παρετάτε ρε. Παρετάτε. Είναι μπορεί να νομίσεις ρε. Επειδή είναι αυτονόητο. Έτσι να σκεφτεί ο άλλος. Δεν έφερε τον Λουαλουά ρε. Να μην τον βάλουμε στη λίστα. Anyway και επίεντησες στο γήπεδο και φώναζες. Ναι ένιωθες ότι. Όμως θεωρώ ότι μόνο μία φορά είπα κουβέντα παραπάνω. Εν είμαι εγώ εκείνος που ακούαν συνήθως. Τσουλιέ νομίζαν ότι είμαι εγώ. Δηλαδή, το μάτσο με την ΑΕΚ, ακούσες το λαλί. Εσύ που τους εφώναξες ότι δεν γιώσαι. Κάποιος εφώναξες. Στο μάτσο με την ΑΕΚ να σου πω ότι δεν ήμουν στο γήπεδο. Φέμπους, ήμουν μες στα... Έξω στο χωράφι. Έξω στο χωράφι και άκουα από τηλέφωνο μου το Απόλλων Ολυμπιακός. Έξω στο χωράφι, εντάξει, μαζί με τον Κυριάκο, τον αναλυτή της Ομόνιας, το χάμπον των παίχτην που ήταν εκτός από στο λίτσο καρτερούσαν να τελειώσει για να ανοίξουν να μπουν μέσα τα παιδιά και το χαράλαμπον τον κύριο Αγίδη τον τερμόφυλακ. Έξω, για να είμαι έξω από το γήπεδο. Για κάποιο λόγο να θεωρούσασαι τον εκπρόσωπο των οπαδών μας στο γήπεδο και νόμιζα ότι ήσουν πάντα για μέ. Καθόλου. Έτσι το ένιωθα. Πρώτον, δεν έχω. Εγώ ένιωθα ότι ήσουν πάνω από τον Δημητρίου. Ήσουν το ambassador της Ομόνιας. Ναι ρε φίλε, δεν το σου λαλώ. Το πρόσωπο της Ομόνιας. Κέρδισες το φίλε. Πρόσωπο μας στο γήπεδο ρε φίλε. Άκου να σου πω ευκαιρία να ευχαριστήσω. Είναι εικόνα ρε. Ευκαιρία να ευχαριστήσω. Τη δημόσια να όψεις και ελέγχεις. Δεν λάρεσαν τα πράγματα. Το λοιπόν. Είναι ευκαιρία μου να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους τύπου των ομάδων διότι αν ήθελαν με έβαζαν στα γήπεδα που ήταν γήπεδούχοι έναν οπαδικό site. Έχεις καλές σχέσεις μαζί. Δηλαδή, όταν πιάνναμε, ξέρω εγώ, τον Φανούριον, τον Θεόδωρον, τον Κυριάκο στην αρένα και τον οποιοδήποτε άλλον επήγαινα στο γήπεδο, πιάνναμε τους ανθρώπους, ελαλούσαμε τους ότι το Μονία νιούσε να έρθει ο Κώστας και ελαλούσαμε μας, εντάξει, παιδιά, να σας φιλοξενήσουμε. Και τα μάτια εκτός εδράς, δηλαδή, με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, όταν μας έδερε ένα μηδέν στο τελευταίο λεπτό, εγώ μου στην Κερκίδα τον Απόλλωνα. Είστε εκτός έδρας, ήμουν στα δημοσιογραφικά. Και ήμουν στην κερκίδα της Ομόνιας. Εκδηλώνεσαι κανονικά. Όχι, άκουμε. Σεβασμός. Ενώ αν ελέγχεις το όμως. Όχι, μόνο μία παρεξήγηση έγινε. Ακόμα και ο Ζάμι δεν ευθέα. Μόνο στην αρένα έγινε μία παρεξήγηση. Τελευταίο μάτς. Όχι. Το 3-0. Ήταν το καρδευτικά του γραφείου τύπου Ζάμι της Ομόνιας και εγώ δίπλα τους στα δημοσιογραφικά. Μπήκε τον γκολ και φωνάξαν γκολ. Και όλοι νομίζαν ότι είμαι εγώ, ξέρω, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να... Σου είπα ρε, νιώθαμε σε εκπρόσωπο της παδούς μας ρε. Και οι παράγοντες τσάμε της ΑΕΚ έβαλαν τα μαζί μου, ήρθαμε σε εγώ είπα λέξη. Εντάξει, βράζεις το αίμα τσάμε ρε. Ναι ρε φίλε, λαλούσαμε, εγώ είπα λέξη, ούτε και μία λέξη. Το λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος τσάμε της ασφέλας, βέντες ότι ο άνθρωπος είναι μίλησε, ξέρω εγώ. Όχι, να φύγει. Άνθρωπος, μου ανείς να πάω πόσο στην κερκίδα της Ομόνια, να μην έχουμε... Άμα μάλλον. Και πήραμε από πίσω, ξέρω εγώ, για μέ. Ξέρει, και ήταν ανημίχρονο που την κερκίδα της Ομόνιας. Ασχέτω, αλλά αν αντιμετωπίζεις το θυμόν ήρεμα, ήρεμα και ο άλλος. Ξέρε, μεγαλώνουμε, αλλάσσουμε. Από τούτος από ό,τι κατάλαβες, είναι και αλλάσσει. Όχι, να σου πω όμως. Εγώ ήμουν και χειρότερος που τούτον κάποτε. Δηλαδή, έμπλεκα. Μπορούσα να βρεθώ μπλεμένος σε φασαρία. Σωματική επαφή. Εγώ ήξερα από την αφή. Ακόμα και σε πράγματα που... Τούτος έμπλεκε με εμένα. Ακόμα και σε πράγματα που δεν με ενδιαφέραν. Ξέρω εγώ, μάλλον να θέλω και πιένα και εγώ να είναι καθόλου στη μέση. Λοιπόν, μεγαλώνοντας... Εντάξει, εγώ τώρα έχω και χειρίσεις πάνω μου... Δεν χειρίζεις. Σοβαρές, αφιένα ρε καμά. Οκ, είσαι ατύχημα. Όχι, έφτασα στο σημείο, είπαμε γιατροί.
Έκανα επέμβαση που πήγαινε 7 ώρες. Είπα μου γιατρή δεν θα ξαναπερπατήσω. Μα πότε έγινε το τότε. Έγινε το νιόβριν του 19. Μα σοβαρά. Ναι. Έτσι πάνω σαν έβο. Ναι, χάσα το. Είναι περπάτου. Ενεύρια, ναι. Τι είπε μου ότι σε ένα μήνα είσαι δικαιωμένο. Τι έκανε σε χείριση, Τζε. 7 ώρες να φτιάξει. Τι έκανε φυσιοθεραπείε. Το γιατρό μου τον Κωνσταντίνο τον Βιολάρη. Έκατσε 7 μήνες είναι πια δουλειά. Μα η δουλειά σου είναι το κομπιούτερ. Το λοιπόν. Και ο τηλέφωνο. Ήμουν ασφαλισμένο, ρε φίλε. Α, εννοεί ενέ εκτελούσε τα καθήκοντα μα. Όχι, ρε φίλε, είχα και αποζημίωση που ήταν ασφάλεια, αφού ήμουν ασφαλισμένο. Άρα. Ναι. Το λοιπόν. Να παραγγείλω φαΐ, συνεχίσαι. Όταν αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να κάνουμε και παλικάρ κάποιο. Μια θέλουμε να πέσουμε. Μα δεν είσαι παλικάρ. Έτω για τον back to back. Τον back to back. Α, είναι τελειώσαμε για το. Να διαφωνήσω με τον φίλο. Έτσι εγώ διαφωνώ μαζί. Να κάνω τη φωνή της λόγης. Δώσ' του το και κάνει. Ότι είναι back to back. Δεν θα επιτρέψω ποτέ να κάνουμε, να κάνω, θα σου πω εσένα να μου να κάνεις, τι είναι που μου κάνω. Ψεύτικο πρωτάθλημα να μου λαλούν εμένα για την Ομόνια ύστερα από 15 χρόνια ότι γίνονται το πρωτάθλημα, ήταν ψεύτικο και ξέρω εγώ, δεν το θέλω. Το σελίτ. Εγώ θέλω το. Άκουμε. Από τη στιγμή που στην ιστορία του συλλόγου μου δεν μπορεί να γραφτεί και να ανοίξω τα μέσα να δω πρωταθλήματα Ομόνια και να γράφει 19-20 και να είναι επίσημο, εντάξει, δεν το θέλω. Στην. Στη ψυχή μου εμένα, εντάξει, η Ομόνια είναι πρωταθλήτρια 19-20. Τα μπλούχος που είναι, γιατί αν νόσου τα πιέζει και τα φτιώ. Ένε γλιτώνα. Ένε γλιτώνα. Ό,τι θέλα σε κάμναση. Το λοιπόν. Αλλά δεν έχει ανάγκη η ιστορία της Ομόνιας από έναν πρωτάθλημα που θα τίθεται σε αφισβήτηση. Θέλω να σου πω γιατί το θεωρώ ότι αδίκαιο εγώ όμως. Γιατί επέκτηκα στις δυο γύρες, επέκτησαν όλοι οι βούλες που δυο φορές. Δίκαια τερμάρισες πρώτα. Και να σου πω κάτι, φέτος αλλάχτηκε το πρωτόκολλο του προαθλήματος μέσω στη σοζόν. Άρα, μπορούσε να αλλάχτηκε πέρσι και να πούν να ανακηρύξουν τον προαθλήτη στις 26 αγωνιστικές. Είμαστε πρώτοι. Επειδή ο Ομόνια σαν οργανισμός άλλαξε επίπεδο, οφείλουμε να αλλάξουμε το επίπεδο. Okay. Σοβαρό μιλώ τώρα. Εγώ πάντως σε 10 χρόνια θέλω πονναφίου και σπάγια ο χαμπουλάτσιο που μουρμουρούν και ξέρω άρθουν να μας πούν παιδιά και άστε το πράθυλο του τον αξίζει σας. Το θέλω ναι. Εδώ απέλθηκε και διεκδικά το πράθυλο του 73 που κατελήγαν να παίζουν φιλικά. Είπα σου ότι μόνο μία φορά φέτος επαραχτράπηκα. Είπα μια κουβέντα παραπάνω στον και σπάγια. Το λοιπόν θεωρώ ότι έκαμε λάθος. Προσωπικά έκαμε λάθος. Λοιπόν, αφού και σπέρα πάντως η ίδιο να σου πω την άποψη μου. Μια σπουδαία προσωπικότητα του ποδοσφαίρου. Το λοιπόν χάνει το κάθε τα σχολεία. Ξέρω εγώ αν έβαλαν τα σιόρκα του μες τις πούντσες ο δημοσιογράφος. Αν είναι εμπογιατισμένο το τούτο. Έχει ένα σαν να πολλά λούσι. Εντζήσε ο. Ξέρετε στον λάλο ένα αστείο. Είναι εγώ που το λάλο. Τα σάιτ, ναι. Κλαβέτας. Κλαβέτας, δεν μου σημαίνει κλαβέτα. Φίλε, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που έδωκαν πολλά στο ποδοσφαίρου. Είναι μόνο. Ξέρεις να μόνο κλαβέτα. Ναι, είναι καλούσιε. Πού να ξέρετε εσείς στο English που είναι μόνο κλαβέτες. Πού να ξέρετε. Γράμμα. Ρε, ποιο να πάνε από τις ομονιάς δεν μπορείς να μόνοι κλαδέτα. Με την λειτουργία, είχαν το γηπέδο. Εντάξει, εγώ δούλεψα χτίσματα. Το μόνο πράγμα δούλεψε στην κουζίνα. Πήγα στα σιέρα, αν καλοκαίρισε. Μα είναι σιέρα, ρε. Εγώ πήγα 4 χρόνια στα χτίσματα, στα καλοκαίρκα. Πέμας για όποιες πάει. Λοιπόν, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ρε φίλε, μεγάλη προσωπικά από ποδοσφαίρου. Εσύ βλέπεις τον Κεσπάγια έτσι αλλά ο ίδιος Κεσπάγια που εκλώτσε την ταβέλα όταν ήταν στην Ιούκας. Εγώ δέχομαι την ημέρα που να δέρει την Ομόνια 3-0 να του πει του άλλου ξέρω εγώ γιατί θα έρθει να σπίσεις. Όχι την ημέρα που να σφάει 3-0. Άρεσκει μου τους ιδιορυθμούς. Όχι την ημέρα που να σφάει 3-0. Την ημέρα που να δέρει 3-0. Είναι ψευτικός όμως ρε Κωστή. Όχι ψευτικός δεν το λέω. Κίνος είναι ρε. Ναι ρε φίλε, με δημόσιο πρόσωπο και κάνουμε το κριτική πρόκειο και κάποιον να μας κάνει εμάς αν θέλει. Ναι, λαλό ότι εγώ θέλω να... Ναι, καλά έκαμε. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να... Εγώ θέλω να βλέπω έναν άνθρωπο, μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα να ασχολείται με τα πράγματα. Μετούν τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουν απαιτήσεις που δημόσια πρόσωπα, ενώ στο τέλος της ημέρας του τύπου είναι στο ποδόσφαιρο με πάθος και τούτος είναι δημόσιο πρόσωπο, αλλά κάνουμε καφριλίκια. Δεν καφριλίκια είναι
ήδη δεν και βάλα τα ακόμα. Μεν τα βάλεις, εντάξει, είπα τα επέρασε μου, μεν τα βάλεις. Να τα βάλω. Όχι, μεν τα βάλεις. Είχε πράγματα που κοινά που είπαν που δεν πρέπει να μην. Ναι, όχι, μεν τα βάλεις. Εμπίπουν να βάλεις. Μεν τα βάλεις, απλά να πω δαμε ότι ο λόγος που έχασα τη φωνή μου για το Γιαννιώταν και να τα αφήσουμε ενός δαμε. Και να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος. Και επειδή θέλω να τα βάλεις ούτε εγώ, να πούμε ότι για το Γιαννιώταν που είπαν δεν είναι ούτε για οπαδούς, ούτε για ομάδες. Και αφήνουμε το τσάμι, ο άνθρωπος μια κούλπα. Είναι ανεκδίκητο, δεν ήταν μια κούλπα. Όχι, είναι μια κούλπα. Και ανερώτηση, απλά μην τα βάλεις, χρειάζεται τα... Που δεν είπα κάτι, αλλά... Ο άνθρωπος έδειξε το επίπεδο του. Ναι. Τίποτε, αλλά δάμε. Ναι, ναι. Συνέχισε, Κωστή μου. Ασχολούμαι. Λοιπόν... είπαμε, το είπαμε και σπάει, φίλε, ότι εντάξει. Είπα μια κουβέντα παραπάνω, το λοιπόν... Που εντάξει, εγώ πιστεύω ότι οι προσδοκίες και οι καθοπρεπισμοί που δημόσια πρόσωπα. Ναι, ρε, άλλο που σου λέει. Τάχα μου, δεν υπάρχει λόγος μετά το αγωνιστικό να μου λέει ότι το air condition μέσα στα πολιτεία είναι δουλεύει. Έτσι καμία. Να μου το πει αύριο, ρε φίλε, όχι στη δημοσιογραφική του match. Πέφτω το αύριο. Ναι, μέσα σε πέντε λεπτά μετάνιωσε. Στο αύριο σίγουρα να μετανιώσεις εκείνος. Βράζεις το γέμον την ώρα. Εμείς και ο Κεσπάγια είμαστε το ίδιο. Και να σου πω κάτι πας... Είναι στην πυραμίδα. Ο Μουρίνγκιο. Είναι προσωπικότητα στην Κύπρο ο Κεσπάγια. Ανάλογα. Είναι προσωπικότητα παγκόσμια που είναι role model. Είναι πρότυπο. Είναι πρότυπο. Είναι πολλά soft. Κάτσε δε UFC και μπορώ να σου πω. Έλα σου πω, για να σου πω ένα κομμάτι που ξέσα να σου πω, που λαλείς ότι έχει πρόπτη εκείνη ο Μουνάζ, ξέρω εγώ. Τούν το πράγμα εγώ θέλω να γίνει. Η τελευταία φορά που άκουσα τούν τις δηλώσεις, πάμε για χρυσή δεκαετία. Δεν είπε κάτι έτσι πράγμα. Άκουμε, να σου πω, την τελευταία φορά που άκουσα τούν τις δηλώσεις εγώ, γιατί τώρα πάει να ακουστεί τον το πράγμα, έχει προπτική και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όχι που την Ομόνια, που την περιραίωσαν ατμόσφαιρα, οπαδούς και λοιπά και λοιπά. Την τελευταία φορά που άκουσα τον το... Που άκουσα τον το πράγμα, είπε το δώρος Σεραφείμ το 2001. Ναι, το ίδιο πράγμα. Θυμάσαι να όφηκαν τσιμέ. Τις ειδίκες είναι ίδιες. Επιάμε πράγμα και νομίζω ξεκινάει καινούργια χρυσή δεκαετία της Ομόνιας. Τελικά ξεκίνησε το από ελ. Οπότε εγώ θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Επειδή τότε ήταν και κοντά στις χρυσές δεκαετίες, κάποιος εύκολα να είναι το στόμα του. Εντάξει, γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε τα πράγματα τώρα. Έχει προοπτική η Ομόνια και πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε εκείνους που ειδικούν ότι... Ρε, το θα το πεις εσύ και εγώ και σημαίνει ότι... Ναι. Λαλεί το είσαι ο παδός εσύ ρε. Αλλά κατανοώ γιατί το λαλείς εσύ, επειδή ακόμα να... Να βάλεις βάσεις για να κάνεις εκείνο που θέλεις να κάνεις. Με φάσα το πεις ρε. Αφού τούτο είναι να σε κάνει να νιώθεις αυτοπεποίθηση. Αύριο να πάμε στους ομίλους. Μα έχω αυτοπεποίθηση. Απλά χρειάζεται να λέω ότι είναι να πιάω 8 σερί προαθλήματα. Γιατί να μην το πω. Γιατί για μένα, αν δεν γίνει να σε κάνει. Ένας από τους λόγους που δεν επανηγύρισα έντονα. Και ήμουν ήρεμος, ας πω, και πανηγύρισα. Εμπίστευκο. Μπορείς να ρωτήσεις εκείνους που είπα μαζί μου την ημέρα που το πιάνε το προάθλημα, ήμουν με Nike. Πόσο ήρεμος ήμουν. Ναι, ρε, έπρεπε να ψυχή του. Ναι, θέλω να σου πω κάτι που είπα εγώ την επόμενη ημέρα. Για μένα, ένα απλά το πρώτο προάθλημα, και για να νιώσω ικανοποίηση, πρέπει να τα κάνω 8. Γιατί άλλοι έχουν 7. Και πρέπει να ρέξω. Εμένα, ποιος είναι ο στόχος μου τώρα. Ποιος είναι ο στόχος μου. Που το 53 που πήγαινε η Ομονία στην Κόρα. Εντάξει, το έκανε το παλιά, ξέρω το. Ξέρω το, τούτον δεν ξέρω το. Ξέρω το. Να πιαίδουν το παραμύθι τώρα. Αλλά ρε φίλε, το ότι πιάσανε 7 σε ρίμινα ενοχλάμε. Έχω και αν παρέα μου το κουλούι μου 60 μέτρα. Εγώ νομίζω... Ενοχλάμε ρε φίλε. Εγώ νομίζω πράγμα, σκεφτείς άλλος. Εγώ πιστεύω πράγμα, σκεφτείσαι, οκ. Πάμε να χτίσουμε βάσεις. Έχεις τις βάσεις. Ναι, αλλά έχεις δύο παραδείγματα τώρα. Έχεις το δικό σου το παράδειγμα και το παράδειγμα του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να χτίσεις βάσεις. Δηλαδή, να κάνεις το προπονητικό σου. Εγκριθήκαν τα σχέδια. Ήδη μέσα στο πλάνο του, ναι. Είδα τα σχέδια. Εγκριθήκαν. Ναι, το προπονητικό κάποια στιγμή. Πράσκεψη το προπονητικό πρώτα. Λοιπόν, άκουμε. Περιάλεπτο, σε 10 καταστάσεις του Ηλίας Πούλος, εσύ που πιέτσιες το. Εγώ που πιέτσιες το, εντάξει, πήγαν πάντα την ποδά από τα γήπεδα τα... Είδα τη μέση. Ποδά είναι τα ίδια όπως ήταν πριν 20 χρόνια. Και 25 χρόνια και άλλαξαν που την ποδά πάντα. Που είναι τα δυο γήπεδα. Τα κάτω. Ναι. Πάνω είναι και πια να δω, δεν ξέρω πώς γίνεται όσο είναι. Πάνω, εντάξει, έγιναν κάποιες αλλαγές. Εντάξει, οκ. Αλλά είναι γίνον. Ναι, ναι. Που πρέπει να είναι. Αλλά τροχιοδρομήθηκε. Το σχέδιο για το Ηλίας Πούλος θα γίνει πολλά μεγάλο πράγμα να γίνει. Είχαμε τέτοιο. Θα είναι το. Θα είναι ένα πράγμα αντάξιον του κίνου που πρέπει να είναι η Ομόνια, ρε φίλε. Που ενάρκεται ο παίχτης που να θέλει να υπογράψει και να λαλεί άδα, μη θέλω να το βλέψω. Να νικήσουμε το πάρι μάτσο.
Δεν το point να νικήσεις τον άλλον. Το point είναι να κάνεις ένα πράγμα να εντάξεις τον ονόματος. Εσύ πριν λέει, λες ένα. Άλλον Τζίνο ρε φίλε. Γιατί είναι άλλον Τζίνο. Καλά είναι να βάλω κόντρα το κτίριο. Έτσι όλο κύμα σε καταστρέψαν. Έκαμε αν οι άλλοι τριόροφο να κάνουν τετραόροφο. Έτσι θα κάνουμε ρε τετραόροφο. Το θέμα είναι ένας τόπος που να είναι να στεγάζει τους χώρους της ομάδας. Και που ναι, και να έρχεται ο παίχτης και να νιώθει ότι έρχεται σε μια ομάδα όπως πάει ακόμα ο παίχτης στον Παναθηναϊκό και έχει ένα λαλί για το προπονητικό του Παναθηναϊκού ασχέτως ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα. Το Ρέντι. Από εκείνο το πράγμα να αντιλαμβάνεσαι ακόμα τι είναι Παναθηναϊκός ρε φίλε. Είναι πολύ σημαντικά κάποια πράγματα για να μεγαλώσει ένα σύλλογο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να προσφέρεις του αθλητή σου συνθήκες που να μην έχουν να ζηλέψουν. Που οι ακαδημίες που στεγάζονται όλες τώρα. Του εξωτερικού. Λοιπόν, τούτα τα πράγματα είναι τούτα τα πράγματα που σε μεγαλώνουν σαν σύλλογο και που σε κάνουν ελκυστικό προορισμό. Ναι. Εντάξει. Τούν τη στιγμή η Ομόνια είναι ένας οργανισμός με πολυάριθμο προσωπικό. Δηλαδή, εσύ όταν έφυγες που την Ομόνια, ξέρω εγώ, ήταν εκπρόσωποι τύπου ο Παυλής, ο Χρήστος ο Ανδρονίκου, ο μετά ο Ανδρέας ο Δημητρίου. Και ήταν έναν παιδί μόνος του. Ένας στο marketing. Ό,τι εγώ φτιάχνω νους του. Το λοιπόν να τα βουρήσει ούλα, να κάνει ποτσί, να κάνει ποδά. Αυτήν τη στιγμή να σπένει ο Ανδρέας είναι διευθυντής τμήματος. Δηλαδή είναι επαγγελματισμός το πράγμα. Οι κινηματογραφιστές είναι επαγγελματίες και εργάζονται στην Ομόνια ποδόσφαιρο. Για να μην έλεγουν παρεγιάννη, έχεις κάνει μια κάμερα να έρθει να τραβήσεις. Έτσι έκαναν παλιά, ναι. Το λοιπόν. Έχει δημοσιογράφους και άλλους που είναι στο γραφείο τύπου της ομάδας. Είναι ένα γραφείο τύπου στελεχωμένο. Ο καθένας έχει καθήκοντα και τη δουλειά του. Εντάξει, και είναι στα πρότυπα ενός μεγάλου συλλόγου. Λοιπόν, είναι πολύ αριθμό το προσωπικό της Ομονίας αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουν ρόλους. Έχει έναν άνθρωπο για μένα ο οποίος 24 ώρες το 24ωρο Ομόνια. Ο Γρηγόρη, 24 ώρες ο άνθρωπος. Δηλαδή, ακούσαμε και για εκείνον τον άνθρωπο διάφορα, μέχρι και ότι είναι απελίστης. Ναι. Για όνομα του. Για όνομα του. Θέλω να σου πω μια κουβέντα που άκουσα... Όχι, θέλω να μου πω. Κανεί με ούτε σπελάς. Όχι, ένα άλλο μπορεί να σου πω. Θετικό μπορεί να σου πω. Έτυχε όταν είχε αναλάβει τότε ο Παπασταύρου και βάλε τον Γρηγόρη, ας πούμε. Βρέθηκα τυχαία με έναν παλιό μου φίλο. Που ένα από ελίστας τους ο φίλος μου και ήταν τότε που αρκέψαν και ακούνταν τούτα όλο ότι ένα από ελίστας, ότι ξέρω εγώ και μου φίλα σου πω κάτι λαλί μου η Ομόνια θα πάει μπροστά με τις κινήσεις που έκαμε διότι οι άνθρωποι έχουν όρεξη να δουλέψουν και αντιλαμβάνονται είναι που ευθύνη να αναλάβαν και να μην πάρουν μπροστά και λάλε μου το τότε ένας από ελίστας που έπιανε το έκτο ρε μένα μπράβε με πια η ασπέμπον και με υπάλληλος της Ομόνιας και λάλε μου ρε φίλε λέω σου λάλη μου εγώ σαν από ελίστας ότι η Ομόνιας τα επόμενα χρόνια θα πάει πολλά μπροστά και λάλε μου εγώ δεν είμαι υπάλληλος της Ομόνιας και μπράβε και δεν έχω διάφορα το λοιπόν 24 ώρες ασχολούμουν, τρεις, τέσσερις, πέντε. Και τι σημασία έχει, γιατί εγώ λάλλον το πάντα εδώ, εγώ παλιά λάλλον, ας πούμε, ρε, εγώ θέλω πρώτος μου να πω η λίστα σε λάλλον, και κοφτεί με. Σημασία έχει, δεν με κοφτεί να υποστήριζε ο άλλος. Σημασία έχει το τι κάνει για την Ομόνια τώρα. Τι να με κοφτεί. Με διαφέρει που λάλλον ο Παπασταύρος. Εντάξει, για να το κλείσουμε και δούμε το πράγμα, ο άνθρωπος είναι Ομονιάτης. Εγώ θέλω να πω ότι δεν με απασχολεί τι ομάδα ήταν, οποιοςδήποτε. Και ο Παπασταύρος που λαλούν τάχα μου. Εν ήταν ομονιάτης έξω. Με κοφτηρέ είναι ομονιάτης. Δεν με απασχολεί. Απασχολεί με να μου κάνουν για ομονιά τώρα. Κάμε, ναι. Ποιοι που καταστρέψαν την ομονιά. Οι ομονιάτες. Νομίζα εγώ είμαι πομπλανή την Άρη. Νομίζα εγώ είμαι πομπλανή την Άρη ρε. Όπου ήταν τούτα τα επιχειρήματα. Γιατί δηλαδή στο και εσύ επουλήσαν την. Όποιος αν την επουλήσαν πήραν την τσιπάνω. Ρε. Σου ήρθε και άβασες πριν το μήνυμα. Το πιο σημαντικό λαλό σου είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομονιά είναι ένας οργανισμός που εκπέμπει υγεία. Υγεία σε όλα τα επίπεδα. Όλοι έχουν ρόλους. Εντάξει. Ακόμα και το γεγονός ότι ο πρόεδρος της απουσιάζει στο εξωτερικό. Είναι προσωπική μου εκτίμηση. Είναι υπέρ της, ναι. Γιατί δεν πιάνει τούτον ούλον το,
Δηλαδή, την αύρα που υπάρχει. Και καταλήψαν μας κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι ο κόσμος της ομονάς ευελτιώθηκες σε κάποια πράγματα. Παρατηρώ βελτίωση εγώ προσωπικά. Τι είναι ο κόσμος της ομονάς ευελτιώθηκες σε κάποια πράγματα. Σενοτροπίες ρε φίλε. Ρε, έχει κόσμο, έχει κόσμο που καρτερά να φάει τον Πέρκτορα. Είναι μια χρονιά που έκαμε συνέχεια όσον αφορά τα συναισθήματα μας. Έκαμε και δουν τα πράγματα, δηλαδή αρχίζει η χρονιά. Και όχι μόνο μέσα στη χρονιά, και μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Την ώρα του μάτσο που δεν θα σου πάρω. Άκουμε πως αρχίζει αυτή η χρονιά. Εγώ τον τη χρονιά μόνο ένα μάτσο ήταν να πεθάνω από την αγωνία μου. Ένα. Ήταν να πεθάνω. Έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Γιατί ξέρα τι θα γινόταν εάν το χάναμε. Αραράτ. Είναι αραράτ. Όπου. Όλους μας είχα φαβορεί, τόσο που είναι το στόσι θα γίνει το μάτσο θα πιστεύεις. Λοιπόν. Όλοι μας είχαν φαβορί πηγαίνοντας σε μια άγνωστον προορισμό. Ούτε καν στην Ευρώπη. Άγνωστη ομάδα. Άγνωστη ομάδα. Έπαιζαμε στο προπονητικό. Ομάδα με επενδυτές. Το λοιπόν, ούτε ξέραμε τίποτε για την ιστορία. Γήπεδο χωρίς κερκίδες. Και υπήρχε και μια αυτή το θέμα. Ενισχυθήκαμε, ναι, ενισχυθήκαμε. Φύρω Ακιντόλα. Θυμάστε ούτε ένα λόγο και ένα Ακιντόλα. Ναι, ναι. Θέλω τον Ακιντόλα. Ακόμα θέλω τον. Εντάξει, μπαρέ μου, και εγώ λέω. Πολλοί θέλουν για του χρόνου. Δεν έρχεται, δεν είναι δεξιά. Λοιπόν, πετάζα, πίσω θα έρθει. Πετά. Τι ήταν γίνει το μάτσο. Τι είναι την ημέρα, ήταν να πεθάνω. Πιστεύεις ότι... Καταρχάς να σου πω ότι... Ελυποθύμησε και η κορή μου σαν το θορούσαμε. Α, είναι πιες. Όχι, είναι. Ναι, είναι πια ρε. Με πήρε νο. Με πήρε νο. Εσέ πειράς. Με πήρε ρε κούμπα. Ακόμα πάνε και γιάμε. Το λοιπόν. Ελυποθύμησε η κορή μου και πιστεύω εγώ ότι το μεταδώσα. Και έρκεψα και νιώθα πάνω για μου να μην κάνουμε τα κοπελούθηκια μας. Λυποθύμησε ρε το κοπελούθησα να δωρούσαμε την μαπά που είναι ένταση που εγώ πήγαινε να έρκουμε. Μετέφερες τον ιό. Πιαυτό που πάει και τα τσέρα στο μικρό. Κουρούσμα. Το λοιπόν. Με τα κοπελούθηκια μου εντάξει. Είναι ένας από τους λόγους που αφήγω μακριά από ποδόσφαιρα. Εντάξει. Λοιπόν, ενώ δεν έχω άλλα προβλήματα με τα μωρά μου, καθόλου είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολλά εντάξει. Τρία ρεγωστή. Δυο. Έχουμε τον το θέμα με η νομονία. Δηλαδή, τσικόρη. Γι' αυτό εγώ φεύγω από σπίτι για να είμαι θωρούς. Λοιπόν, ζήφτες. Όχι, αν ήφτε. Μάλλον ο αρφός. Ο Βιτσής. Ναι. Ο Λένος. Ναι. Εγώ είμαι ο Γελίων. Ο Λένος που τότε στην Έλλα γάντασε βάλε τον τζέπεζε γιατί ήταν αρφός του. Ναι, φάμε κριτική. Που τότε που τα γάμνε. Φάμε κριτική. Φάμε κριτική. Γιατί δεν επιστρέφεις στην προμονητική. Επειδή... Σε δυο χρόνια να θέλουμε να παίξουμε μπαπάν εμείς. Δηλαδή σε δυο χρόνια. Άλλο δυο χρόνια. Και τώρα παίζουν. Τώρα είμαι σε ένα άλλο αθλήμα. Νιώθω ότι... Λοιπόν... Αραράτ. Λιποθυμά και ο κοπελούι και τώρα που ήταν... Μα λιποθυμά. Λιποθυμά ρε φίλε, έπεσε. Το λοιπόν ήμασταν στη Λακατάμια, στο φαν κλαμπ και αμέ, έπεσε. Ήταν Αύγουστος, εγώ μου διακοπέ και έτσι. Ένιδα την παρατασία, πήγαινε κόουτς και ήμασταν και αμέ να αποφύρουμε το κοπελούι. Το λοιπόν... Και εκείνη την ημέρα έφυγε μου το πρώτο βάρος. Γιατί ξέρω ότι μετά παίζω με τη Λέκια. Γι' αυτό πάντα το πρώτο μάτσο είναι το πιο δύσκολο. Είναι φαβορί. Αχάσω, θα μην κάνεις τίποτε. Λέκια, να συνεχίσω στο δεν Europa. Δεν θα έχουμε προβλήματα να τα αποκουπίσουμε ούλα. Και να αρκέψουμε Παναγία μου και τα ούλα του αμέσως. Στην Ευρώπη δεν κάνουμε τίποτε. Και. Πόντσε κάνουν το λογικό η Ομόνια. Εν και λογικό σε δύο χρόνια η Ομόνια. Να μπορεί να πάρει την Λέκια εκτός έδρας. Ούτω που ποτέ. Το λοιπόν να βρεθούμε, να έχουμε απέτηση, ξέρω εγώ, να δερματίσουμε πρώτη, να κάνουμε ευρωπαϊκές πορείες, να πιάμε το πρωτάθλημα. Είχε τέσσερα χρόνια να βγούμε Ευρώπη, ρε. Ναι, ξιάσαμε. Εγώ μια ομάδα που είχε τέσσερα χρόνια. Είδαμε το μαζί, συγγνώμη μου σε διακόπτω. Είδαμε το μαζί και είπα του. Επειδή δεν ήξερε κανένα στην Ολυμπία, ναι, τα πρώτα πέντε λεπτά θα δείξει κατά πόσο η Ομόνια μπορεί. Έρεξαν τα δέκα λεπτά του, ρε, τούτη την ομάδα, η Ομόνια πρέπει. Έχει τι. Πρώτα δέκα λεπτά. Δεν θέλει, καταλάβει. Πρώτα δέκα λεπτά καταλάβει το επίπεδο τη άλλη ομάδα. Πρώτα 10 λεπτά. Και εκ των υστέρων θα πω ότι δεν ήταν καλύτερη από το φετινό Απόλλωνα και ΑΕΛ στην ηλικία. Να μιλήσουν και για τον Απόλλωνα και ΑΕΛ. Anyways, επόφερες το κοπελούι. Λοιπόν, και μετά εντάξει, ξέρω ότι η Ομονία είναι φαβορή πλέον στους αγώνες που έχει να δοκεί. Οπότε αν ξέρω ότι και τυχόν αποτυχία θα ταρακουνήσει το οικοδόμημα.
Μετά έρθει δύσκολο. Ρε, ο Ερυθρός ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερη ομάδα, ναι. Που την Λέγκια. Σίγουρα σε καθόταν καλύτερη. Απλά φέραμε τους η ώρα έξι το δίνεις μες στην Λαλάρα. Επίσης στην Πολωνία, λαλό σου και είχα στο μυαλό μου ότι πάω εκτός εδράς με μια ομάδα πολλά καλή. Ο Ερυθρός ήταν... Φίλε, βάλαμε τους η ώρα έξι το δίνεις. Θυμάσαι που πιάνε τους οι κράμπες στην παράταση ούλους. Τους παίχτες τους επέφταχαν, γυρεύκαν νερό και οξυγόνο. Επέξαν τον Ρόλαντ. Που το σημείο που το 45 που ήταν, ως το 70 θυμάσαι ήταν που μας έκαμε. Εκλείσαν μες τα τετράγωνα. Είναι λιώσαν μας. Φοβερή ομάδα. Εμάς εκλείσαν ομάδα με τέτοιο τρόπο φέτος, ακόμα και στα μάτια των ομίλων. Εμάς επίεσαν ομάδα τόσο πολλά. Οι καλύτερες ομάδες που έπαιξε φέτος η Ομόνια ήταν ο Ερυθρός, η PSV άλλων επίπεδο και ο Ολυμπιακός Πειραιώς. Ο Ολυμπιακός ήταν... Τι είναι την περίοδο. Θέλω να σου πω κάτι με Ολυμπιακό ρε φίλε. Νομίζω με τον Ολυμπιακό δεν το πιστέψαμε όσο πρέπει. Όχι. Έναν αναγκάστηκε ο Ολυμπιακός. Είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε happy. Και πήγαμε να το χαρούμε. Εμείς το χαρούμε. Ο Μπέρκ και ο Μπέρκ και ο Μπέρκ και ο Μπέρκ και δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Είδες στο δεύτερο μάτσο. Δεν ξέρω ρε φίλε, πού να ξέρω. Λοιπόν, όταν έφυγε ο μάτσο μπορεί να συμβούν σίγια πράγματα. Δεν είναι ο καλύτερος πάντα. Και έφαγε το δεύτερο γκολ στο 92 και κάτω. Ναι. Πολλά διαφορετικό το 2-0 από το 1-0. Μεγάλη διαφορά. Anyway, εγώ θεωρώ ότι η Ομόνια πέτυχε το σκοπό της ρε φίλε, έτσι το απολύτω. Σίγουρα παιδιά, έβαλαν τις βάσεις, είναι το σημαντικό. Ότι έχει τις βάσεις, έχει τον κορμό της και πολλά σημαντικό που εκράτησε τους παίχτες της, τον κορμόν της. Να σου πω για έναν παίχτη που φωνάζουν οι Μονιάδες που και εγώ ελάλλουν ότι με κοφτή αφή, αλλά νομίζω είναι απαραίτητος. Τιάκο. Ο Τιάκο ρε φίλε. Ρε κάνουν πολλή δουλειά. Και να σου το πω γιατί που είναι τηλεόραση κάποια πράγματα δεν τα θεώρησαν, δεν είπες μες στο γήπεδο. Προχτές που πιάσεις στο γήπεδο και είδα το μάτσι μου από όλο να, φίλε είδα όλη τη δουλειά του Τιάκο μες στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε εύκολα παίχτη να κάνουμε όσα κάνουμε. Ποιος είναι τους διαδρόμους ούλους. Πραγματικά όμως. Θέλω να μου πούν. Φίλε, να πείστε. Όλοι ασχολούμαστε με τις 13 assist του Λέσχος. Σε πόσες που τούτες συμμετέχει ο Τιάνγκο. Φίλε, σε ούλες. Άμεσα ή έμμεσα. Σε ούλες. Το μικρόφωνο μου και κοντά σου. Άμεσα ή έμμεσα. Είτε να ανοίξει το διάδρομο για να βγει η πάσα στον φίλε, είναι εγκεφαλικός παίχτης. Δηλαδή, πόσο χρόνο είναι. Και 34. Και εκτός του ότι, εκτός του ότι παίζει με ο νου του, που είναι πολλά σημαντικό, εν παίχτης που παίζει, καθορίζει τον καρότη, ξέρει με ο νου του που παίζει, έχει τον goal σε σημεία που το θέλεις. Πόσες φορές μας βάλει goal. Που μπορεί να ήταν και σιρότερος ελάλες, ας πούμε. Ναι, Αραράτ, Λέκια, με την ανόρθωση στο Παδόπουλος, με τον Απόλλωνα, το 1-1. Κρίσιμα goal, ρε φίλε. Κρίσιμα goal. Η Ομόνια θεωρώ ότι έπιασε το πρωτάθλημα. Είχε μια μεγάλη διαφορά με τους αντιπάλους. Είχε πιο μεγάλες προσωπικότητες στο γήπεδο ναι. Εν σχέση με τους αντιπάλους. Ναι. Η πιο μεγάλη μαγκιά είναι ότι δεν είχε κανένα να πει τίποτε. Ήταν ολοκάθαρο πρωτάθλημα. Είπεν το σήμερα ο Κύρζης ρε φίλε. Σήμερα ο Κύρζης έκαμε διαγραφική και είπεν κάποια προαθλήματα χάσαμε τα λαλή για εξωτερικούς λόγους. Φέτος είναι η μόνη χρονιά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ένα ήφταιε ο Κυρζής επειδή βρέθηκε μια ένα κλικ καλύτερη ομάδα. Ο Απόλλωνας ήταν σχεδόν εισάξιος. Εγώ θέλω να πω. Και αδικήθηκε φέτος επειδή βρέθηκε η Ομόνια. Για τον Απόλλωνα. Έχω το συνήθειο να μπαίνω στα official τα site των ομάδων στο Facebook και να βλέπω τις αντιδράσεις των οπαδών τους. Εντελώς διαφορετικούς ελίστες. Λοιπόν, να σου πω, εμπήκα την επομένη του Ομονία Απόλλων στο site του Απόλλωνα, στο σελίδα του Απόλλωνα στο Facebook. Ένα αφισβήταν κανένα, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, αφισβητούσαν το 5% που 5% να υπάρχει ό,τι θέλω να σκάμω. Εν αντίθεση. Φίλε, έθελα να πάω εν αντίθεση. Λοιπόν, πολλά ψηλών επίπεδων στο να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι χάσαν το πρωτάθλημα, είπαν ότι έπιαμε στο μια ομάδα που έμα το έκλεψε. Το λοιπόν. Καταφέραμε να πάμε να παίξουμε τελικό πρωταθλήματος, χάσαμε το, αλλά βάλαμε να ξέρω με τον Κύρις με τον Πετράκη, αλλά δεν είπαν κάτι για τον αντίπαλο. Δεν είπαν κάτι για τον αντίπαλο. Και τούτο είναι ένα χαρακτηριστικό της Ομόνιας στα προαθλήματα. Θέλω να περάσω και ένα μήνυμα τώρα,
Γιατί μπαίνω στο Facebook και θωρώ πράγματα και να πω τους ομονιάτες